Και την κοπάναγες. Πατέρας στρατιωτικός ακούω. Ναι. Άρα αυστηρός. Το αντίθετο. Είναι ακόμα και είναι η αγάπη της ζωής μου, είναι η αδυναμία μου. Γιατί κουβαλάει μια αλητεία απίστευτη και του έχω μια μεγάλη αδυναμία. Μου έχει σταθεί στα πάντα στη ζωή μου. Η μητέρα μου ήταν πιο αυστηρή και πάντα ακέραια. Ο κύριος Μπάμπης, ο μπαμπάς. Κύριος Μπάμπης, ο Μπάμπης ο Φλού που λέμε εμείς. Ο κύριος Μπάμπης, ο Μπάμπης ο Φλού. Ο κύριος Μπάμπης πώς βίωνε όλα αυτά τα χρόνια το ότι είχε μια κόρη που αναστάτωνε στο πέρασμά της όλα αυτά τα χρόνια τον αντρικό πληθυσμό της Ελλάδας. Πώς το βίωσε αυτό, πώς το διαχειρίστηκε. Νομίζω ότι δεν, ξέρεις, για κάποιο γονιό το παιδί του είναι το παιδί του πάντα, δεν αλλάζει αυτό. Την πιο ωραία τάκα την έχει πει η μητέρα μου. Που κάθε φορά που πήγαινα κάποια σχέση, γιατί έχουμε το σήμα κατά τεθέν της ζωής μου, είναι το χωριουδάκι μου. Έχουμε ένα μικρό χωριό στην Θασίβωτα κοντά, στην Ιγουμενίτσα, το Ασπροκλήσι, όπου εκεί μεγάλωσαν όλα μου τα καλοκαίρια η ζωή μου. Και εκεί είναι το όνειρό μου να πάω να ράξω κάποτε. Να. Γιατί έχουμε μια μικρή, έχουμε θάλασσα, έχουμε τα πάντα. Και έλεγε η μητέρα μου, όταν έφερα κάποια σχέση, έλεγε αμάρε παιδάκι, μάλλον θα γνωρίσουμε. Πάλι θα σφίξουμε το χέρι κάποιου. Έλεγε αυτός, ελπίζω κυρία Αφροδίτη να είμαι ο πρώτος. Μόλις δεν βγήκαν από πίσω. Ου, είσαι και δύο. Ξέρεις, το θέμα με τους γονείς είναι ότι αισθανόμαστε ότι ξέρουμε ακριβώς τι πιστεύουν για μας. Mm-hmm. Ο κύριος Μπάμπης, λοιπόν, βρέθηκε αντιμέτωπος με την κάμερα της εκπομπής αυτής και άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για την μεγάλη του αδυναμία, την κόρη του, τη Βάνα. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ. Βρισκόμαστε εδώ στο χωριό Ασπροκλήσι, που έζησε τον περισσότερο καιρό η Βάνα και τα περισσότερα χρόνια έχει μεγαλώσει εδώ. Εδώ είναι το σπίτι της Βάνας. Εδώ θέλει πάντα, έρχεται να απολαμβάνει και θέλει να είναι στον επάνω όροφο για να βλέπει τα καράβια και να βλέπει την Κέρκυρα, όλη αυτή τη φύση. Δεν παίζεις. Μόνο έτσι λέει ξεκουράζω. Σαν παιδί η Βάνα ήταν πολύ ζωηρό. Δάγκωνε τα αντικάρια, έπαιζε με τα γόρια και ήταν πάντα ένα τίθασο. Δεν μπορούσε έτσι να το δαμάσεις. Ήταν μια μέτρη μαθήτρια, ήταν πολύ ζωηρή και άτακτο παιδί κλπ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ας πούμε. Και είχε περισσότερο ήθη να διαβάζει μάλλον περιοδικά το ρομάντσο, φαντασίες και από εκεί ήθελε, ας πούμε. Τα έκρυβε κλπ. Κάτω από το φορεμά της, κάτω από τα θρανία της. Και από εκεί άρχισε η καλλιτεχνική της καλλιέργεια κλπ. Που ήθελε να γίνει καλλιτέχνης. Θυμάμαι, ήταν το πρώτο της ατόπιμο στο σχολείο τότε, ήταν η πρώτη η οποία φόρεσε παντελόνι και το φόρεσε μέσα στο ασανσέρι και κατέβηκε και πήγε στο σχολείο κλπ. Η πρώτη που φόρεσε τα Γιάννα παντελόνι στο σχολείο που πήγε στο γυμνάσιο. Επειδή θα είχε τάση κλπ. Αυτό μου λέει, ήθελα να φύγω, θέλω να πάω στο μέλλον, θέλω να γίνω καλλιτέχνης, θέλω να... Μη μου το στερείς μπαμπά, μη μου το στερείς κλπ. Ρε κορίτσι μου, δεν τα θέλω εγώ τα γράμματα και τα αυτά, να σπουδάσεις κάτι. Όχι, σε παρακαλώ μου, ρε. Ήταν τότε διευθυντής των Καλλιστήριων, ήταν ο κύριος Πρεβελάκης. Και την είδε σε κάποιο περιοδικό, η Βάνα έστειλε κάποια φωτογραφία μόνη της, κρυφάει, και τη ζητήσανε αλληλογραφία. Και την έκανε να μην τη δει η μαμά της, ας πούμε. Και εκεί που τρώγαμε μια Κυριακή και το μεσημέρι, λέει, εγώ θα φύγω, θέλω να αυτό. Φρε, πού θα πας, η μάνα της, τίποτε, εμένα με καλέσαν στην... και τα ψήνω εγώ με τη Βάνα και λοιπά. Και την άλλη μέρα την παίρνω και φύγαμε για τα Καλλιστεία. Η μαμά της δεν ήθελε, γιατί πού θα πας, είσαι κορίτσι νέο, τώρα από τέτοια, από περιοδικά έχουμε δει πάρα πολλά. Θα ήθελα το εξής, ας πούμε, να προσγειωθεί στη σημερινή κατάσταση που υπάρχει σήμερα και να είναι και όπως είναι τόσο δυνατή απέναντι στο παιδί της, ας πούμε. Βάνα, ξέρεις ότι σε αγαπούμε πάρα πολύ. Να είσαι πάντα δυνατή και να είσαι ο χαρακτήρας αυτός που πιστεύεις και πιστεύω ότι θα μπορέσεις να αντεπεξέλθεις τα πάντα. Ναταλία μου, πάρα πολλούς χαιρετισμούς, χρόνια πολλά και πιστεύω ότι έχετε και οι δύο τα ίδια μυαλά. Γι' αυτό τα ζηστήκατε. Και πιστεύω μετά από τόσους έρωτες και εσύ και αυτοί κάποτε να γίνει και κανένας γάμος. Τουλάχιστον να προλάβουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι να ευχαριστηθούμε. Με πήρε και εμένα η Βάνα, κύριε Μπάμπη! Κύριε Μπάμπη!
άλλα, κατάλαβες. Πάρα πολύ σπάνιο για έναν πατέρα και διστρατιωτικό πατέρα στα Γιάννενα να εκείνος να είναι με το μέρος της κόρης του που θέλει να πάει στα Καλλιστεία, να αντιδράει μάνα και να μην αντιδράει κόρη. Εγώ ξέρω ότι οι μανάδες πάνε τις κόρες στα Καλλιστεία. Το αντίθετο ήταν. Εμένα η σχέση μου ήταν πάρα πολύ. Γι' αυτό ήμασταν πολύ δεμένοι. Να έχουμε ένα ειδιπόδιο. Το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι. Πολύ ζεστό. Η μαμά σου είναι πιο αυστηρή μαζί. Πιο αυστηρή. Ήταν, η μητέρα μου ήταν καθαρά ένα πλάσμα της Ηπείρου. Είναι γεμάτη υπό πέτρα και περηφάνεια. Mm-hmm. Εμείς από την Ήπειρο είμαστε άνθρωποι γεμάτοι πέτρα, έχουμε βάρος. Δεν είμαστε οι άνθρωποι που μπορούμε εύκολα να πούμε πολλά και ψεύτικα. Mm-hmm. Η πέτρα είναι μέσα στην ψυχή μας. Γι' αυτό και όταν ο πυρώτης σου ανοίξει την αγκαλιά του, θα είναι για πάντα. Έτσι ήταν η μητέρα μου. Η μητέρα μου είναι και είναι. Μια γυναίκα δεν ανοίγεται εύκολα, αλλά πραγματικά είναι ό,τι πιο ακέραιο έχω δει στη ζωή μου. Απίστευτο. Και νομίζω ότι αν έχω κάνει κάτι στη ζωή μου, αν πραγματικά έχω γίνει κάτι βάσει των αρχών μου και της αξιοπρέπειας της ζωής μου, το φίλω στους δυο τους. Σήμερα, στα 47 μου χρόνια, λέω είμαι αυτό το κάρμα αυτών των δύο ψυχών, των δύο προσωπικότητων. Να, καταλαβαίνεις φυσικά ότι αφού το συνεργείο της εκπομπής και ο δημοσιογράφος μας, ο Σάκης Πατινιώτης, ανέβηκε μέχρι το χωριό σου για να συναντήσει τον πατέρα σου, συνάντησε και τη μητέρα σου. Άλλη μόνο. Για να πάρουμε και τις δύο γνώμες. Θα τα ακούσω τώρα. Μιλήσαμε και με τη μαμά της Βάνας. Για να δούμε τι μας είπε εκείνη. Ο Γιώργης. Δεν μ' άκουγε. Και παρά όλο που ήμουν αυστηρή, δεν έδινε σημασία. Το δικό της τα έκανε. Και από το γυμνάσιο ακόμη έφυγε και πήγε στα Λεθαρίτσα στα Γιάννενα. Με τα παιδιά και ο απουσίες έκανε και τα πάντα. Έξαλλη. Πατέρας δεν το ένιωσε τον πατέρα της. Πατέρα της είναι η ίδια. Όταν η Βάνα πήγε στην Αθήνα, εγώ δεν το ήθελα. Συμφώνησε ο πατέρας της και η μεγάλη μου η κόρη. Και μου λέει, μαμά, η μεγάλη, δώσε λέει μια ευκαιρία στην Βάνα και άστε να πάει. Και έτσι έμεινε. Πήγα και εγώ στα Καλλιστεία μετά. Ήταν ωραία, για να νομεροδευγήκε. Χαμογελάει. Ήταν πολύ ωραία κοπέλα. Και αυτό, εγώ νομίζω στις πολύ όμορφες γυναίκες κάνει κακό. Γιατί τα μυαλά τους παίρνουν αέρα. Η Ναταλία και η Βάνα έχουν τα ίδια μυαλά. Άντε πάλι. Άντε πάλι. Τους άντρες τους πετάνε σαν την μπάλα στο γήπεδο. Και πέρα βρέκει. Να δούμε πώς θα φτάσουμε. Καλή, ποιος το... Γιατί θα... Φοβερό. Θα ήθελε η Βάνα να παντρευτεί όπως έκαμε ένα παιδάκι, να έχει τον άντρα της δίπλα. Δεν πέρναγαν καλά. Σχώρισε, δεν με πειράζει. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν μπορεί να ζήσει άντρας δίπλα στη Βάνα. Εγώ έτσι το κατάλαβα. Ναι, δεν κατάλαβα. Και στην Καταλία. Να τα ακούσει και αυτή. Όχι, αφού τόσα καλά παιδιά. Τόσα καλά παιδιά. Τόσα καλά. Αναγία μου. Γαμπρή και γαμπρή. Γαμπρή και γαμπρή. Δεν λέω ονόματα όμως, όχι. Τόσο πολλά και είναι και... Ναι. Από τα 20 που άρχισα. Είναι και από τα Καλλιστεία και πέσω σαν τα κοράκια. Είναι θεά. Τι είπες σαν τα κοράκια, είπες. Λαμαρώνω, λίμωνο. Αφού με ρώτανε, μου λέγανε, ποιο μήνα τη γέννησες, πότε την έπιασες, μου λέγανε αυτήν την κοπέλα. Με αστερισμό την είχες πιάσει, μου λέγανε ακριβώς τέτοια πράγματα. Τη λατρεύω. Μας έδωκε δόξες μεγάλες τα πάντα και που δεν μας πήγε, τι δεν μας έδωσε, τα πάντα. Είναι ψυχούλα. Βόηθησε γυναίκες που δεν κάνανε παιδιά. Και πήραν παιδιά, υιοθέτησαν. Μεγάλο πράγμα η Βάνα. Βάνα μου, σ' αγαπώ πολύ. Μας έδωκες δόξες μεγάλες, πάμε πάρα πολύ. Αλλά τώρα μεγάλωσες, πρέπει να προσγειωθείς και να μας ακούς. Εμένα δεν μ' άκουσες ποτέ μου. Θέλω τώρα να προσγειωθείς και να καταλάβεις ότι είσαι σε μια ηλικία και πρέπει να πράξεις όχι όπως πρώτα, τώρα να συμμορφωθείς. Και εσύ και η Ναταλία. Έτσι. Μην πετάτε τους άντρες, έρχονται άντρες κοντά σας και μετά τους πετάτε και οι δυο σας. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά.